Είναι η κυρία Ελευθερία μαζί μου, υγειονομικός από νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος. Έχω τα στοιχεία της γυναίκας, ξέρω και το νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται να πούμε πού για ευνόητους λόγους. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Ελευθερία. Γεια σας. Λοιπόν, κάνατε το εμβόλιο ποιας εταιρείας και πότε? Λοιπόν, έκανα της Pfizer. Έκανα μόνο την πρώτη δόση, λόγω του Δεκέμβριο. Τον Ιούλιο, 22 Ιουλίου περίπου. Μάλιστα. Είστε υγειονομικός, έτσι. Για ποιο λόγο κάνατε το εμβόλιο? Γιατί ήταν αναγκαστικό, αγαπώ τη δουλειά μου και δεν ήθελα να φύγω. Μάλιστα. Δημοκρατικότητα κατά τα άλλα. Ωραία. Κάνετε το εμβόλιο και τι συμβαίνει? Λοιπόν, έκανα το εμβόλιο με το που το έκανα και περιμέναμε να περάσει το 1/4. Στα 5 λεπτά με έπιασε κάψιμο σε όλο μου το σώμα και λιποθύμησα. Έσβησα. Μετά από 2 μέρες άρχισαν τα πιο έντονα συμπτώματα. Φαντάζομαι όταν λιποθυμήσατε σας επανέφεραν, έτσι, μετά από λίγη ώρα. Ναι, φυσικά. Με βάλανε μέσα, μου βάλανε ορούς και αυτά. Το μόνο που μου είπαν είναι ότι είναι από το άγχος. Ενώ δεν ήταν από το άγχος, ένιωθα πολύ διαφορετικά. Συνήλυσα μετά και μετά από 2 μέρες άρχισα να έχω πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Κάψιμο στο στήθος, πάνω στην καρδιά και πολύ έντονο κάψιμο στο κεφάλι από την αριστερή μεριά που είχα κάνει συγκεκριμένα το εμβόλιο. Μη σας τα πολυλογώ, 2 φορές πήγα στα νοσοκομεία, μου κάνανε εξετάσεις, καρδιογράφημα, τα πάντα και μου λέγανε όλοι ότι δεν είναι τίποτα, ότι όλες οι εξετάσεις μου είναι πολύ καλά. Και έλεγα, μα γιατρέ, εγώ νιώθω αυτό και μου λέγανε δεν βλέπω κάτι, είναι όλα πολύ καλά. Ενώ εγώ ένιωθα ότι δίνω, τι να σας πω. Όταν λέτε ότι σας είχε δυσκολέψει, δεν μπορούσατε να στην καθημερινότητά σας, πώς ήσασταν? Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ, να πάω απέναντι. Ήμουνα πάρα πολύ αδύναμη, ζαλιζόμουνα, το κεφάλι μου δεν μπορούσα να το στηρίξω όρθιο. Και αυτό ισχύει μέχρι και τώρα, μετά από 2 μήνες, ας πούμε, που όταν κουράζομαι στη δουλειά, νιώθω πολύ βαρύ το κεφάλι και σαν να θολώνουν τα μάτια μου. Αδυναμία, πολύ αδυναμία. 2 μήνες μετά ακόμα, έτσι, αδυναμία. Ναι, ακριβώς. Να τολμήσω να ρωτήσω, κυρία Ελευθερία, κίτρινη κάρτα συμπληρώσανε? Όχι. Το ζητήσατε? Όχι, να σου πω την αλήθεια, όχι. Καλά, δε, βασικά θα έπρεπε να το κάνουν από μόνοι τους, αλλά μπορείτε, ξέρετε, ακόμα και τώρα να ζητήσετε να συμπληρωθεί η κίτρινη κάρτα, έτσι, για να δείτε τι αντιδράσεις θα έχετε. Ναι. Είδατε... Το μόνο που έκανα ήταν ότι πήραμε στο νέο τηλέφωνο, αναφέραμε τα συμπτώματα, τις παρενέργειες και αυτά και το μόνο που μου είπαν είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μάλιστα. Τώρα εσείς είστε εμβολιασμένοι με 1 δόση... Άρα σημαίνει ότι μπορείτε να είστε, να εργάζεστε, αλλά θα έρθει η ώρα της δεύτερης δόσης. Δεν θα την κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά από αυτό, δυστυχώς, δεν κάνω. Αυτή που λένε δηλαδή για την τρίτη δόση. Εγώ δηλαδή δεν την έκανα επειδή ήμουν να έχω νοσήσει. Όχι, όχι. Έχω κατασταλάξει δηλαδή μέσα μου ότι μετά από αυτά που πέρασα δεν το ρισκάρω. Μάλιστα. Εύχομαι περαστικά σας. Εύχομαι να... Πάρα πολύ. Τι να πω. Εντάξει, καλό είναι να μιλάτε. Καλό είναι να μιλάτε οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε βιώσει αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι πολλά τα περιστατικά και ξέρετε, δύσκολα ανοίγουν τα στόματα. Δεν ακούγονται ακριβώς. Ακούγονται μόνο ότι τα καλά. Ναι. Δεν ακούγονται αυτά. Συνήθως αυτό γίνεται. Περαστικά σας, κυρία Ελευθερία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.